Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευή, το ρολόι δείχνει 9 και είναι η ώρα Μεσσηνίας. Να καλησπερίσω τον Γιάννη Συνάπη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιάσονα. Και καλό μήνα να πούμε. Μας. Καλό μήνα. Πιστή στο ραντεβού μας, να δούμε τα σημαντικότερα ζητήματα της επικαιρότητας και όχι μόνο που αφορούν το νομό μας. Μια εβδομάδα θα έλεγα με κορονοϊό, που έχει τη σφραγίδα της πανδημίας του κορονοϊού. Ιάσονα, να ξεκινήσουμε περίεργη με τον πρώτο... Ναι, να ξεκινήσουμε με τον καλεσμένο μας. Με τον πρώτο καλεσμένο μας, που είναι ένας αυτοδιοικητικός από μια σημαντική περιοχή του νομού μας, την Τριφυλία, είναι ο Δήμος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης. Κύριε Λεβεντάκη, καλώς ήρθατε στην ώρα Μεσσηνίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είστε καλά. Χαίρομαι που κάνουμε τη συνέντευξη και ελπίζω να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτή τη μάστιγα που μας βασανίζει όλο τον κόσμο και εμάς εδώ. Μακάρι. Κύριε Δήμαρχε, το πρώτο πράγμα θέλω να ρωτήσω είναι να δούμε, επειδή δεν έχουμε μιλήσει μαζί σας όλο αυτό το διάστημα, πώς νιώθετε από τη μέχρι τώρα θητεία σας στο Δήμο Τριφυλίας. Αν νιώθετε ικανοποιημένος, δικαιωμένος με την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τα αυτοδιοικητικά τόπου καταγωγής σας. Κοιτάξτε, τολμώ να πω κυρίως βάσει της ανταπόκρισης των πολιτών ότι νιώθω απόλυτα δικαιωμένος. Καθότι σε μικρό χρονικό διάστημα, εγώ και οι συνεργάτες μου, οι λίγοι συνεργάτες όπως ξέρετε ενώπιση του εκλογικού νόμου, προσπαθούμε να κάνουμε έργα ουσίας και όχι βιτρίνας. Δεδομένου και των δυσκολιών των οποίων ας πούμε, και συνδικών που όλοι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, πάμε, δόξα τω Θεώ, αυτό που με ευχαριστεί πάρα πολύ είναι ότι βλέπω τον κόσμο ότι είναι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος που βλέπει ότι γίνονται ορισμένα και μερικά πράγματα. Δειλά-δειλά, περιθώρια είναι, όπως ξέρετε, πάρα πολύ στενά και από θέμα επιδοτήσεων και από θέμα κυβέρνησης και από θέμα περιφέρειας κτλ. Δεν έχουμε παράπονο, αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν μπορούν και αυτοί να ανταποκριθούν άμεσα στα αιτήματα των Δήμων να πούμε και στα προβλήματα, σε όλα. Από τη μέχρι η λειτουργία τώρα του Δήμου, από αυτό που ζείτε όλο αυτό το διάστημα σε Δήμαρχο, σε διοικητικό επίπεδο, πώς είναι τα πράγματα? Μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Δημοτών, υπάρχουν ελλείψεις, προσωπικό, ελλείψεις, υποδομές, ελλείψεις, δομές που δεν μπορούν... που δεν μπορεί ο Δήμος να προσφέρει τις υπηρεσίες που θα θέλατε και εσείς ο ίδιος προς τους δημότες? Είναι γεγονός ότι ναι, υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, όπως το κυριότερο. Υπάρχει και έλλειψη προσωπικού και η οργάνωση δεν μπορεί να είναι αυτή η οποία θα θέλαμε να είναι, γιατί ο Δήμος μας, όπως γνωρίζετε, είναι τεράστιος, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είμαστε ο δεύτερος Δήμος μετά την Καλαμάτα. Λοιπόν, είναι γεγονός και πάλι παραλαμβάνω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα προς την οργάνωση. Το προσπαθούμε όμως. Και ξέρετε ότι ένας άνθρωπος που δεν προέρχεται από πολιτική και έχει μάθει στον ιδιωτικό τομέα και επιχειρηματικά, μέχρι να συνηθίσει την οτροπία του δημοσίου υπαλλήλου και γενικότερα των ανθρώπων που εργάζονται στο Δήμο, είναι γεγονός ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά τι θα κάνουμε, σιγά σιγά κι εμείς εγκληματιζόμαστε, σιγά σιγά. Θα θέλατε ως άνθρωπος στο ιδιωτικό τομέα να υπάρχει μια άλλη λειτουργία, πιο ευέλικτη ίσως, Ναι, και ξέρετε, εκεί ήταν και σε κάποιες αντιπαραθέσεις συμβουλίων και όλα αυτά κτλ. Γιατί εγώ τα βλέπα αλλιώς τα πράγματα στη δουλειά μου, στον τρόπο συναλλαγών μου, στους συνεργάτες που συνεργαζόμουν και τα λοιπά. Και έβλεπα μία δράνεια, μία διαφορία και κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν ότι ήταν όλα ψέματα. Και αυτό με ενοχλούσε. Έλεγα πράγματα τα οποία όχι δεν είχαν γίνει, ούτε πρόκειται να γίνουν. Αλλά δεν μπορούμε να το κοροϊδεύουμε τον κόσμο μέχρι ένα σημείο. Εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω αυτή την τακτική. Και ούτε θέλω να κοιτάζω τον κόσμο στα μάτια και να λέω αυτό που είναι, να λέω την αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε
με τα πενιχρά εισοδήματα τα οποία έχει ο Δήμος, τα δημοτικά, και με δικούς μας εργαζομένους στην καθαριότητα, στην τεχνική υπηρεσία, προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια έργα μόνοι μας. Δηλαδή κάποια πεζοδρόμια, κάποια όμβρια νερά, κάποια κτλ. Με τα μηχανήματα, και μπορώ να πω ότι είμαι σε φάση που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το εργατικό προσωπικό και γενικότερα από τους υπαλλήλους του Δήμου. Έχουμε πάει πολύ καλύτερα από ό,τι στην αρχή. Σιγά σιγά με μαθαίνουν, τους μαθαίνω, με αγαπάνε, τους αγαπάω. Με μισούν, τους μισώ και αυτά, και τα όπως ξέρετε. Άρα και πάλι αγαπημένοι μας όλοι. Για το καλό του τόπου, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα για το καλό του τόπου. Γιατί ο τόπος μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Είναι ένας ζωντανός τόπος η Τυφυλιά. Να ρωτήσω τώρα σε αυτοδιοικητικό, σε πολιτικό επίπεδο τι γίνεται. Υπήρξε μια περίοδος αναταράξεων. Συνεργαστήκατε με κάποιες παρατάξεις. Τελικά βρέθηκαν απέναντί σας. Έχουμε κατασταλάξει με ποιες παρατάξεις τελικά η Δημοτική Αρχή θα συνεργαστεί. Υπάρχει μια ομαλότητα σχέση σας δηλαδή, με τις παρατάξεις με ψηφιών όσον αφορά τη συνεργασία σας? Εντάξει, εγώ ήμουν ανοιχτός από την αρχή και είπα μπορώ να συνεργαστώ με οποιονδήποτε για το καλό του τόπου. Δεν έχει σημασία αν με αγαπάει, με συμπαθεί ή το συμπαθώ. Δεν έχει καμία σημασία. Του είπα ότι όμως αν είναι οτιδήποτε, ό,τι είναι καλό για να γίνει για τον τόπο, θέλω και τη δική σας συμμετοχή, θέλω και τη δική σας βοήθεια να πάμε μπροστά τον τόπο. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι σκέφτονται πολιτικά και λειτουργούν πολιτικά. Εγώ δεν είμαι αυτό, ούτε αυτή τη νοοτροπία, ούτε αυτή τη σκέψη. Εντάξει, και φτάνουμε σε ένα σημείο, γιατί να γίνει αυτό τώρα επί των ημερών, αφού δεν έγινε από εμάς σας. Μα ας το κάνατε. Δεν είπα εγώ, γιατί δεν το κάνατε. Γι' αυτό και ο κόσμος σας γύρισε την πλάτη, γι' αυτό και ο κόσμος έβαλε με ένα εδώ που ήσασταν εσείς. Εσείς και οι προηγούμενοι και ο καθένας. Λοιπόν, γιατί είπα να πει ότι κάτι είδε, κάτι ξεχώρισε, κάτι πιστεύει από μένα. Και εγώ οφείλω αυτό και να το εκτιμήσω και να τα αποδώσω στον κόσμο την τιμή την οποία μου κάνανε και το ποσοστό το οποίο μου δώσανε. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα ξανασχοληθώ, αλλά όσο είμαι μέχρι να φύγω, αυτά τα οποία υποσχέθηκα θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να τα υλοποιήσω. Κύριε Λεβεντάκη, εσείς λέτε ότι σας ψήφισε ο κόσμος και όντως ο κόσμος σε όλους τους αυτοδιοικητικούς δίνει τις θέσεις τους για μία θητεία τουλάχιστον, για να δει τι μπορούν να κάνουν για τον τόπο. Ωστόσο, τώρα έχετε να διαχειριστείτε ένα Δήμο και πολλές φορές βλέπουμε ότι η πλειοψηφία, οι έδρες που έχετε δεν είναι αρκετές για να μπορέσετε να κάνετε το έργο που θέλετε. Σας προβληματίζει αυτό? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πάει πίσω, γίνονται κάποια συμβούλια, δεν συμμετέχω. Δεν ανταποκρίνονται, δεν έρχονται και τα λοιπά. Και τους λέω ότι δεν είναι το θέμα, δεν κάνουν κακό σε μένα. Δήμος δεν ζητάει να τους πει ελάτε να ψηφίσουμε αυτό το πράγμα για να πάρω, να πούμε εγώ, ένα Τζάγκουαρ ή να πάρω ένα Μερσεντές. Ελάτε εδώ να ψηφίσουμε για να φτιάξουμε. Δεν ζητάω τίποτα. Εγώ, όπως ξέρετε και γνωρίζετε, δεν χρησιμοποιώ ούτε καν αυτοκίνητο ούτε οδηγό του Δήμου. Δόξα τω Θεώ, μπορώ ακόμα και οδηγό και αυτοκίνητο να έχω. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το γενικότερο καλό και στο σύνολο της Τριφυλίας. Θα πρέπει να είμαστε όλοι συσπηρωμένοι, αγαπημένοι, για να κάνουμε κάτι. Ο τόπος, επαναλαμβάνω, αυτός ο τόπος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Βλέπετε λοιπόν αντίδραση από την αντιπολίτευση χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να αντιπολιτευτεί? Τουλάχιστον το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος αυτό. Όχι μόνο εγώ. Έτσι, το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Και θα πάμε παρακάτω, σας ακούω, και πάμε παρακάτω να σε εξηγήσω και κάποια πράγματα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις μια πλατεία 520.000 και σου λέει δεν τη θέλουμε. Και από εκεί να είναι δύο άνθρωποι που κατέβαιναν. Εντάξει, και είναι δύο άτομα από τους Βαραλιάδους οι οποίοι κατέβαιναν στην υποψήφη μαζί μου με τις παρατάξεις τους. Έτσι. Στην υποψήφιο, όχι με μένα. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο καταλαβαίνετε. Στο διάστημα το οποίο κατεβήκαμε σε εκλογές. Και να αντιδρούν, ας πούμε, από εκεί 10-20 ή Γαργαλιάνη παράδειγμα. Δεν είναι αυτή μόνο. Γαργαλιάνη είναι 6.000 κόσμο. Α,
Λοιπόν, δεν στέκομαι, ας πούμε, στις αντιρρήσεις του και στις αρνήσεις του. Εγώ αυτό το οποίο είναι να κάνω, θα το κάνω. Από τη στιγμή του ότι μου δίνει το δικαίωμα ο νόμος, από τη στιγμή του ότι κάνω το νόμιμο και το σωστό, θα το κάνω. Δεν με νοιάζουν οι αντιδράσεις. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει ο κόσμος. Αν αυτό το οποίο λένε ότι εγώ, ας πούμε, θα καταστρέψω την πλατεία και θέλω. Κανένας δεν θέλει να καταστρέψει. Να δημιουργήσει θέλει. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που θέλουν να δημιουργούν. Και το δείχνω καθημερινά. Κύριε Δήμαρχε, μιλάμε δηλαδή για την πλατεία των Γαργαλιάνων, για την πρόταση ανάπλασης που κάνετε και τις αντιδράσεις που συναντήσατε. Ναι. Θα προχωρήσει δηλαδή το έργο της ανάπλασης. Ακριβώς. Ορίστε. Θα προχωρήσει το έργο της ανάπλασης όπως είχε σχεδιαστεί. Κοιτάξτε, μπορεί ότι το έργο θα προχωρήσει, θα προχωρήσει. Κάποιες αλλαγές θα γίνουν. Και πρέπει να γίνουν. Και εγώ ήμουν από την αρχή σε αυτό το πράγμα, ξεκάθαρο μαζί του και είπα σε αυτού του οποίου αντιδρούσαν: δώστε μου προτάσει. Η απόφασή του είναι: όχι, δεν θέλουμε τίποτα. Πάρ' τα χρήματα από την πλατεία και ρίξα στον προφήτη Ηλία. Μα δεν μπορώ να πάω στον προφήτη Ηλία, δεν είναι του πατέρα μου τα χρήματα, ούτε δικά μου. Τα χρήματα δίνονται για συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Το πράσινο ταμείο είναι η ανάπλαση τη πλατεία. Λοιπόν, η πλατεία θα γίνει. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά τα έργα από τα οποία έχουν προγραμματιστεί και εγώ έχω κουραστεί για αυτά και έχω κάνει μεγάλο αγώνα για να μπορέσω να χρηματοδοτηθώ, δεν θα πάει τίποτα χαμένο. Η πλατεία θα γίνει, επαναλαμβάνω, με κάποιες αλλαγές οι οποίες θα ευλογούν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, αλλά και τον κόσμο. Όπως με πίστεψαν, ας με πιστέψουν και θα δουν το αποτέλεσμα. Θα είναι και θεαματικό. Και θα τους αρέσει πάρα πολύ και λειτουργικό για όλους. Και για τον κόσμο και για τους επαγγελματίες. Βλέπουμε όμως, κύριε Λεβεντάκη, ότι αντιδρούν αρκετοί φορείς σε αυτή την ανάπλαση. Ας σταθούμε λίγο στους Γαργαλιάνους. Αντιδρούν αρκετοί φορείς, σύλλογοι της περιοχής. Έχουν καλέσει το παρελθόν σε κινητοποιήσεις. Λένε stop, εμείς δεν θέλουμε η πλατεία να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο που θέλει ο Δήμος. Δεν σας προβληματίζει αυτό? Δεν σας προβληματίζει δηλαδή ότι υψώνεται ένα ανάχωμα από τοπικούς φορείς και από κατοίκους που λένε εμείς δεν θέλουμε? Κοιτάξτε, από κατοίκους εγώ έχω άλλα μηνύματα. Άλλα μηνύματα έχω και προσωπικά και στο κινητό μου και στη σελίδα μου και στο τηλέφωνο μου. Έχω άλλα μηνύματα. Από φορείς, εγώ επίσημα, από το ότι πήγανε κάποιοι και πήγανε κάποιες υπογραφές από κάποιους πρόεδρους, ναι, εντάξει, και το ανακοινώσανε, εγώ επίσημα από ένα φορέα, ο οποίος να λέγεται Εμπορικός Σύλλογος, να λέγεται Αγροτικός Σύλλογος, να λέγεται Σχολική Επιτροπή, να λέγεται οτιδήποτε, επίσημο έγγραφο που απαρτίζεται από όλο το Συμβούλιο και όλους τους ενδιαφερόμενους και τα λοιπά, τα ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ. Δεν πήρα ποτέ. Απλώς γράφτηκε ότι διαφωνεί ο πρόεδρος, διαφωνεί αυτό. Εγώ δεν το ξέρω. Γράφτηκε ότι υπέγραψε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν είναι μόνο ο πρόεδρος. Υπάρχει πίσω μία σειρά άλλων ανθρώπων οι οποίοι απαρτίζουν το Προεδρείο και την Προεδρία και τις θέσεις. Εγώ δεν πήρα ένα επίσημο έγγραφο τέτοιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να περιμένουν το αποτέλεσμα και μετά θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Αυτοί που αντέδρασαν για τους λόγους τους οποίους αντέδρασαν μερικοί και έτρεξαν να πάρουν υπογραφές, γιατί είναι και τα συμφέροντα της πλατείας. Mm-hmm. Πήγανε να πάρουν υπογραφές. Καταλάβατε. Εγώ πρότεινα λύσεις. Λέω, δώστε μου λύσεις. Παίρνετε ένα σχέδιο δικό σας. Πείτε μου τι θέλετε. Και λέει, όχι, δεν θέλουμε. Δεν είναι έτσι, δεν θέλουμε. Μάλιστα. Αυτή είναι 20, 30, 50. Δεν γίνεται, δεν θέλουμε. Οι Γαργαλιάνοι δεν είναι 50% άτομα που δεν θέλουν. Σας λέω και πάλι, είναι 6.500 κόσμο. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω λίγο. Θεωρείτε ότι αυτή η εικόνα λειτουργίας του Δήμου των Αντιπαραθέσεων έχει να κάνει και με το κλίμα αντιπαλότητας που υπάρχει μεταξύ των τριών μεγάλων πόλεων της περιοχής, της Κυπαρισίας, των Θηλιατρών και των Γαργαλιάνων? Πάντα ήταν δύσκολος Δήμος η Τριφυλία. Έχει να κάνει, παίζουν ρόλο οι αντιπαλότητες?
Ναι, παίζουν. Παίζουν, ναι. Σωστά το λέτε, παίζουν. Έχουν μείνει ακόμα ότι εμείς είμαστε οι Γαργαλιάνοι, εσείς τα Φιλιαντρά, οι άλλοι είναι και η Παρισιά. Εκεί είναι το λάθος. Ότι δεν θα πρέπει, πρέπει ενιαία και όλοι μαζί να κάνουμε up, να σηκώσουμε το Δήμο μας ψηλά. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, η ενοποίηση και τα λοιπά το Δήμο, και πρέπει όλοι μαζί να σκέψουμε το πρόβλημα. Οι Γαργαλιάνοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι το κέντρο του Δήμου. Τα Φιλιαδράνα νομίζω ότι είναι το κέντρο του Δήμου. Και η Μασία δεν είναι όμως έτσι. Ούτε η Αυλώνα και γύρω-γύρω και οι άλλοι Δήμοι που ήταν στο παρελθόν. Και τα χωριά. Είμαστε όλοι ένα πράγμα. Σε όλα πρέπει να είμαστε παρόν και παντού και μπροστά. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η κατάσταση επικρατεί πλέον. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για να το καταλάβουμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Ούτε, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάποιες αντιπαραθέσεις, εμείς εδώ θέλουμε αυτό, εσύ εκεί κάνετε αυτό. Γιατί κάνεις αυτό και η Παρισία για το κάνεις κουραγιά. Και οι Γαργαλιάδες θα γίνουν, και τα Φιλιαντρά θα γίνουν, και η Κυπαρισία θα γίνει, και η Αυλώνα θα γίνει, και τα χωριά, ας πούμε, και η Πλατάνια, και Αετός, να αναφέρουμε σε όλα. Παντού θα πάμε, παντού. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε παντού. Και ήδη έχουμε δηλώσει παρουσίες. Και το γνωρίζουν αυτό οι πολίτες. Καταλάβατε, και θα είμαστε εκεί. Παρόλο τότε τις δυσκολίες σας λέω και πάλι που έχουμε, που δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα στα γραφεία της υπηρεσίας στην Αθήνα. Είναι σε τηλεδιάσκεψη, ξέρεις έχει κορονοϊό, ξέρεις είχε λίγο πυρετό, δεν είστε σήμερα, ξέρεις τεμνίστηκε, θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Βλέπετε τείχους δηλαδή από την κεντρική διοίκηση, κύριε Λεβεντάκη, βλέπετε εμπόδια, προσπαθείτε να συνεργαστείτε με άλλους, με φορείς, με υπουργεία και δεν μπορείτε να το κάνετε όσο γρήγορα θα θέλατε? Αυτό δεν είναι μόνο σε μένα, αυτό είναι γενικό. Εντάξει, γιατί και πράγματι τώρα αυτό εδώ, η πανδημία αυτή έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ναι. Όμως δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονα, ούτε από τα Υπουργεία, ούτε από την Περιφέρεια. Στέκονται και ό,τι χρειαστώ, με λίγη δυσκολία να βρεθούμε ή οτιδήποτε, αυτό όμως δεν το κάνουν επίτηδες. Είναι η κατάσταση αυτή η οποία συμβαίνει. Έχω άμεση ανταπόκριση από όλους και άμεση βοήθεια σε ό,τι έχω ζητήσει. Δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από την Περιφέρεια ούτε από το κυβερνοπό. Κύριε Δήμαρχε, να πάμε σε έργα. Σταθήκαμε στο έργο της ανάπλασης στην πλατεία των Αγαλιάνων για το οποίο υπήρχαν αντιδράσεις. Ο Δήμος κατέθεσε προτάσεις όσον αφορά το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Τι διδικείται από αυτό το πρόγραμμα και από άλλα προγράμματα ίσως? Προτάσεις έχουμε καταθέσει σχεδόν σε όλα τα προγράμματα. Και σε αγροτική οδοπία και σε κτίρια και σε δίκτυα ίδρυψης γενικότερα. Έχουμε σημασία έχει ότι από αυτά τι θα μπορέσει να υλοποιηθεί και τι χρήματα θα υπάρξουν. Γιατί όπως γνωρίζετε και ξέρετε και εσείς από ό,τι διαβάσαμε και μάθαμε γίνονται κάποιες περικοπές. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ό,τι πιο πολύ μπορούμε από όλα αυτά. Ό,τι πιο πολλά μπορέσουμε από αυτά τα έργα. Πάντως, εμείς έχουμε καταθέσει και προτάσεις και για σημαντικά έργα, όπως είναι η αντικατάσταση του υδραγωγείου των Γαργαλιάνων, που είναι 50 και χρόνο και είναι από το Αλικοτούζι μέχρι το Πυργάκι που φτάνει να δώσει στους Γαργαλιάνους, είναι αμύαντος. Το ίδιο και στην Κυπαρσία. Αναβάθμιση γεωτρήσεων, πρόγραμμα έχουμε βάλει για φωτοβολταϊκή ενέργεια προκειμένου να μην πληρώνουμε στη ΔΕΙΑ το ρεύμα κτλ. Έχουμε κάνει. Εμείς έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις. Σημασία έχει τι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και τι θα πάρει ο κάθε Δήμος. Καταλάβατε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το προσπαθούμε και καθημερινά είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι αντιλαμβανόμαστε το τρέχουμε και ανάπλαση. Στις πλατείες του Πράσινου Ταμείου και αναπαλαιώσεις κτιρίων έχουμε βάλει και το Δημαρχείο και θα δούμε τι θα μπορέσουμε να πάρουμε, ό,τι πάρουμε. Πάντως πιστεύω ότι θα μας αδικήσουν και εμάς, γιατί μέχρι τώρα βλέπω ότι μας έχουν λάβει υπόψη του σοβαρά και μας ανταποκρίνονται όπως και στους άλλους δήμους και σε εμάς.
Με τα άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα σταθώ στο έργο της Άνω Πόλης και Παρισίας. Έχει ξεκινήσει με προβλήματα. Συνεχίζεται, προχωράει χωρίς πρόβλημα πλέον. Τι γίνεται? Καλά, είναι ένα πρόβλημα, προχωράει μέχρι το Πάσχα. Πιστεύουμε να με η πλατεία θα έχει ολοκληρωθεί. Να τη δώσουμε στους επαγγελματίες να λειτουργήσουν κτλ. Και όπως επίσης προχωράει και η αναστήλωση του κάστρου της Κυπαρσίας, που ήταν όπως ξέρετε έτοιμο να καταρρεύσει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω, ήταν στις υποσχέσεις, στα χαρτιά. Χαρτιά βρήκα, υλοποίηση δεν είχε. Βρήκα λοιπόν το βιολογικό 29 χρόνια των Γαργαλιάνων να τους λένε εντάξετε, έρχεται, πάει, κάνει, φτιάχνει. Και να έχει πληρωθεί και 1.100.000 η μελέτη. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι τρομακτικά. Λοιπόν, και εμείς τώρα το καταθέσαμε και περιμένουμε την ένταξή του και θα ενταχθεί βάσει και των υποδείξεων της ΜΟΔ. Κάναμε κάποιες διορθώσεις κτλ. Και έχουμε καταθέσει και τώρα περιμένουμε την ένταξή του σε λίγες μέρες. Θα την έχουμε πρώτα θέση στην Παναγία. Θα την έχουμε. Όπως επίσης το λιμάνι της Μαράθου. 25 χρόνια. Γίνεται σήμερα, γίνεται αύριο. Εντάξει, χαρτιά βρήκα. Αλλά με το Περιφερειάρχη, 1,5 χρόνο τώρα ξεκίνησε το λιμάνι. Ήταν 5 οι προηγούμενοι. Άλλα 5 οι πιο προηγούμενοι. Ας τους παλιότερους. Και ξεκίνησε τον 1,5 χρόνο. Και θέλουν να χρεωθούν ότι το έργο είναι δικό τους. 5 ήταν και 1,5-6,5. Αν είχε γεννηθεί ένα μωρό, θα πήγαινε σχολείο. Και αυτοί ακόμα είναι το έργο είναι δικό τους. Τι να κάνω τώρα. Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε για το λιμάνι της Παρισίας άλλα 3,5 εκατομμύρια. Προχωράει με ταχύ ρυθμό το λιμάνι. Θα έρθει ο Περιφερειάρχης. Χθες μας ήρθε από το Υπουργείο Διεύθυνσης της Εμπορικής Δραστηριάς δεύτερη για τα χρήματα. Όχι για τα χρήματα, για την αδειοδότηση. Τα χρήματα τα είχαμε εξασφαλίσει, τα είχε εξασφαλίσει ο κ. Περιφερειάρχης. Και θα υπογράψουμε το λιμάνι της Μαράθου. Προχωράει και ζήτησα μάλιστα από τον Περιφερειάρχη κάποιες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν για να μην γίνονται λάθη του παρελθόντος και όπως το έκανε. Θέλει μελέτη κάποιες διορθώσεις, στις οποίες συμφωνήσαμε και με την Περιφέρεια και με τους μηχανικούς της Περιφέρειας. Το είδανε θετικά ότι ναι, πρέπει να γίνουν οι διορθώσεις και θα γίνουν. Και προχωράει. Το λιμάνι αυτή τη στιγμή και τα δύο λιμάνια που μιλάμε προχωράει. Δουλεύονται. Να δούμε και δύο άλλα έργα. Δεν είναι δική αρμοδιότητα όπως δεν είναι τα λιμάνια. Είναι τα δίχτυα στο Φιλιατρινό Φράγμα και είναι και ο δρόμος Καλό Νερό Τσακώνα. Είναι δύο έργα που έχουν μείνει πίσω. Πώς μπορεί ο Δήμος να συμβάλλει στην πρόθεσή τους? Είναι σημαντικά, δεν είναι για το Δήμο της Φιλίας? Βεβαίως είναι σημαντικά και το έχουμε συζητήσει. Αλλά ο Περιφερειάρχης με διαβεβαίωσε και μου είπε και είδα και έγραφα κτλ. Πήρανε το υπόλοιπο κονδύλι που πρόκειται να πούμε να γίνουν οι παροχές ίδρυσης προς τους αγροτικούς τομείς κτλ. Και θα το προχωρήσει άμεσα. Νομίζω μέσα στον επόμενο, τώρα μέσα στους επόμενους μήνες, από ό,τι μου είπε, θα προχωρήσει. Και δεν έχω λόγους να μην το πιστεύω, γιατί τουλάχιστον με τον Περιφερειάρχη ό,τι έχει πει μέχρι τώρα και ό,τι έχουμε συζητήσει και έχουμε συμφωνήσει έχει ανταποκριθεί ειλικρινέστατα και με πολύ καλή διάθεση. Πιστεύω ότι το έχει προγραμματίσει. Νομίζω το κονδύλι έχει κοπεί αυτό. Έχει έρθει. Αυτά τα χρήματα έχουν πιστωθεί. Έχουν πιστωθεί για αυτή τη δουλειά. Για το Καλό Νερό Τσακώνα, ο δρόμος Καλό Νερό Τσακώνα. Γίνονται έργα. Ξεκινήσαν. Κάποια μιλάμε έργα γίνονται. Ναι, μιλάμε για βελτίωση δίδυση. Το μεγάλο έργο που περιμένουμε όμως. Το μεγάλο έργο που περιμένουμε είναι η μεγάλη που πρέπει να. Ναι, εντάξει, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε Βόρεια Ελλάδα. Εκεί τη Βόρεια Ελλάδα την προσέχουν πολύ. Εκεί θα πρέπει να. Χάσαμε. Ότι και από εδώ εμείς και κάθε μέρα και πόσα θύματα έχουμε θρυνήσει και καλό. Άλλο ατύχημα. Λοιπόν, και ότι ο δρόμο του Ιατρά Καραγιάννη τώρα γίνεται η βελτίωση στη στροφή εκεί που είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα. Οφείλω να ομολογήσω ότι ανταποκρίθηκε αμέσως ο Περιφερειάρχης, μόλις έγινε και το τελευταίο ατύχημα. Μάλιστα. Πριν 5 μήνες και αμέσως ξεκίνησε το έργο, αλλά και ο δρόμος Φιλιατρέα. Και η Παρισία θέλει όλος βελτίωση. Όλος. Είναι επικίνδυνος. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, νομίζω ότι απαντήσατε στα περισσότερα ερωτήματα που και εμείς θέλαμε να κάνουμε. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαρά μου να τα λέμε
Γιατί το να κάνουμε διάλογο και να ακούγονται, ακούνε και κάποιοι που πρέπει να ακούσουν. Και καταλαβαίνετε. Όλοι πρέπει να ακούν και όλοι να ρωτούν. Λοιπόν, κύριε Λεβεντάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεβεντάκη. Καλή συνέχεια. Και εμείς θα μείνουμε στην Τριφυλία, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, Δήμαρχε, και θα μείνουμε στην Τριφυλία και θα δούμε τις ζημιές που προκάλεσε η χαλαζόπτωση τις προηγούμενες ημέρες. Κρατώντας τα χέρια του ό,τι απέμεινε από το χαλάζι που έπληξε την περιοχή, ο πρόεδρος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας δεν μπορεί να πιστέψει το χτύπημα που δέχθηκε η περιοχή της Μαραθώπολης στα ξημερώματα. Και σε αυτή την καλλιέργεια, 31 Μαρτίου, και ενώ είχε ξεσκεπάσει ο παραγωγός, διότι βλέπετε το ήταν πολύ πρώιμη σημεία, έπαθε αυτή την καταστροφή την ολική. Ζημιώθηκαν καλλιέργειες καρπουζού στην περιοχή, καλλιέργειες πατάτας, διότι εδώ στην περιοχή καλλιεργείται η πρώιμη πατάτα της Τριφυλίας. Ολική καταστροφή υπέστη καλλιέργεια πρώιμου καρπουζιού και πατάτας παραγωγού από τη Μαραθώπολη, ο οποίος ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με τέτοιου είδους φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο, είμαι 66 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα πάνω κάτω, με τους παραγωγούς να ανησυχούν για την κατάσταση που επικρατεί. Λύσεις αναζητούν οι παραγωγοί για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Να ενισχυθεί η εγκατάσταση αντιχαλαζιακών δικτύων στην πρώιμη καλλιέργεια του καρπουζού. Αυτό σήμερα φαίνεται ότι είναι ανάγκη, διότι θα είχαμε προστατεύσει την καλλιέργεια αν είχαμε δίχτυα εδώ πέρα, και επειδή το κόστος αγοράς είναι τεράστιο, είναι ανάγκη λιγάκι για τέτοιες πρώιμες καλλιέργειες που φέρνουν συνάλλαγμα στη χώρα, γιατί είναι καθαρά εξαγωγικές, να ενισχύει την εγκατάσταση δικτύων, πρέπει να το δούμε αυτό, για την προστασία του πρώιμου καρπουζού της περιοχής από χαλαζοπτώσεις. Η περιοχή χαρτογραφήθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και στη συνέχεια θα προβούν σε ενέργειες για να διαπιστώσουν πώς εκτελήσεται το φαινόμενο της κακοκαιρίας και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Γιάννη, όπως είδαμε, είναι σημαντικές ζημίες. Ελπίζουμε ο ΕΛΓΑ να ανταποκριθεί στο ζήτημα των αποζημιώσεων που πρέπει να πάρουν οι παραγωγοί. Να κάνουμε το διάλειμμα. Το διαφημιστικό διάλειμμα πρέπει να κάνουμε και θα επανέλθουμε και με δεύτερο καλεσμένο και με άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τη Μεσσηνία. Μεσσηνίας και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με ακόμη περισσότερα θέματα και Γιάννη από την Τριφυλία θα μεταφερθούμε στην Καλαμάτα. Ναι, Άσονα, καλεσμένος, ο δεύτερος καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Μυψηφίας του συνδυασμού του Βασίλη Κοσμόπουλου, ο Γιάννης Χριστόπουλος. Και Χριστόπουλε, καλώς ήρθατε στην ώρα Μεσσηνίας. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Συνάφη, στον κύριο Τσόλη και στους τηλεθεατές της Ιόνιαν TV. Κύριε Χριστόπουλε, να δούμε το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω. Πώς βλέπετε τη Δημοτική Αρχή, πώς θα πάει, πώς σχολιάζετε τη μέχρι τώρα πορεία της. Γιατί έχει και τα θετικά της και τα αρνητικά της. Ποια είναι η εικόνα που βλέπετε εσείς για τη Δημοτική Αρχή. Κύριε Συνάπη, εμείς σαν αντιπολίτευση είμαστε εδώ προκειμένου να προσφέρουμε δημοτική αντιπολίτευση. Η παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, στα όργανα διοίκησης του Δήμου, αυτό το αποδεικνύει καθημερινά. Δεν είμαστε εδώ να κάνουμε σπήρα την πολίτευση, δεν είμαστε εδώ για να αρνούμαστε τα πάντα, είμαστε εδώ να καταθέτουμε συγκεκριμένες και συγκεκριμένες προτάσεις. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή πορεύεται εμμόνη της. Η εργασία δεν θέλει τη διαφορετική άποψη. Πιστεύει ότι καθέχει το αλάθητο. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι οι όποιες παρεμβάσεις που γίνονται, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι γίνονται παρεμβάσεις, είναι αποσπασματικές, δεν έχουν συγκροτημένο σχέδιο, δεν έχουν μια συνολική άποψη για την πόλη
μια σειρά ζητήματα θα μπορούσα να αναφέρω, όπως είναι το κυκλοφοριακό, όπως είναι η ανάδειξη της παραλιακής ζώνης, όπως η ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπατής και βεβαίως το έργο Ριζόμινος Καλαμάτα που είδαμε πώς το αντιμετώπισε. Λοιπόν, παρά τις προσπάθειες που κάνει η Δημοτική Αρχή, δεν συμβάλλουν στην προοπτική της πόλης του Καλαμάτα. Δεν συμβάλλουν στην προοπτική μιας πόλης που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή. Είναι η ώρα τώρα της ευθύνης, είναι η ώρα τώρα που η Καλαμάτα θα πρέπει να κάνει άλματα προς το εμπρός. Να σταθούμε, επειδή αναφερθήκα σε σημαντικότερα ζητήματα και ένα από αυτά ήταν το θέμα των αρχαίων της Παπατής. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανασκαφή και την ανάδειξη των αρχαίων. Πόσο σχολιάζεται, πόσο σημαντική είναι η απόφαση του Υπουργείου? Είναι σημαντική, θα έλεγα, και καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι πολίτες. Έπαιξαν οι πολίτες που πήραν την υπόθεση στα χέρια τους. Έπαιξε σημαντικό ρόλο η εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας που με επιστημονική προσέγγιση κατέληξε στην εισήγηση προς το Υπουργείο, και αυτή η εισήγηση προς το Υπουργείο είναι θετική. Έπαιξαν δημιουργικό ρόλο οι αντιπολιτεύσεις με επικεφαλή στο Βασίλη τον Κοσμόπουλο, που με σχέδιο, με μελέτη έδειξε και στο πλέον δίστητο ότι υπάρχει ανάγκη ανάδειξη των αρχαίων. Υπάρχει ανάγκη να βγει η ιστορία της πόλης στο φως. Η Δημοτική Αρχή προσπάθησε στην αρχή να πολυσχεδίσει, ταμπουρώθηκε μέσω από την ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Υπαπατής. Στην πορεία, την ψηφοφορία που είδατε ότι λειτουργήσε με αμυντικά αντανακλαστικά, στην πορεία δέχτηκε το αποτέλεσμα, αλλά ακόμη και σήμερα η προχθεσινή παρέμβαση του κύριου Δημάρχου αποδεικνύει ότι δεν θέλει στην ουσία την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, δεν θέλει να βγει η ιστορία της πόλης μας στο φως και προσπαθεί κάθε φορά να το αντιμετωπίσει με πολυσχεδία, με επιχείρηματα του τύπου ότι δεν χρειάζεται ανασκαφή στην περιοχή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχει η φορεία αρχαιοτήτων, η οποία λέει ότι πρέπει να ανασκαφεί και η οδός Θέμελη για να αναδειχθούν οι αρχαιότητες. Οπότε πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού είναι προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα έργα. Ωστόσο, Γιάννη, να δούμε και άλλα ζητήματα της πόλης. Να δούμε και το παραλιακό μέτωπο. Βεβαίως. Τα σημαντικά, το είπε ο κ. Χριστόπουλος. Η Δημοτική Αρχή φέτος λέει δεν θα γίνει τίποτα στην Αβαρίνου, μόνο καλοπισμός, και από του χρόνου θα γίνουν τα έργα. Ποια είναι η θέση της παράταξής σας, η θέση της μειοψηφίας, κύριε Χριστόπλε? Το παραλιακό μέτωπο αποτελεί το ράδε ξύλωνε την πολιτική του Δήμου διαχρονικά. Και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές είδαμε ότι κάθε φορά αποστρωματικά λειτουργούσαν. Δεν έχουν λοιπόν ένα σχέδιο για την ανάδειξη της παραλιακής ζώνης από τη Δύση ως την Ανατολή. Για δεν πρέπει να την περιορίζουμε μόνο στο ανατολικό μέρος. Αλλά ας μείνουμε στο ανατολικό, που είναι το πλέον ανεπτυγμένο. Κάθε χρόνο λοιπόν παρατηρούμε ότι η Δημοτική Αρχή, πριν ξεκινήσει η περίοδος η τουριστική, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Η περσινή πρωτοβουλία, παράδειγμα, ήταν αυτή που ανακάτεψε περισσότερο την περιοχή και έφερε δυσάρεστα αποτελέσματα. Αλλά και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο διάνοιξης των δρόμων προς την παραλία, δεν υπάρχει σχέδιο για την κατεύθυνση που θέλουμε να της δώσουμε, ή πεζόδρομο, ή μονής κατεύθυνσης, ή διπλής κατεύθυνσης. Ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος με την έναρξη της πανδημίας έκανε μια σημαντική πρόταση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να λειτουργήσει με μονής κατεύθυνση κυκλοφορία, προκειμένου να δούμε τα αποτελέσματα. Ήταν ευκαιρία τώρα να δοκιμάσουμε. Η Δημοτική Αρχή δεν τολμά στην παραλιακή ζώνη, αφήνει στη δημοτική του βλέποντας και κάνοντας, που είναι, θα έλεγα, μη αποτελεσματική για την περιοχή. Δεν θα έλεγα καταστροφική, δεν θέλω να καταστροφολογώ, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν προσφέρει τίποτα τα τελευταία χρόνια η μη παρέμβαση στην παραλιακή ζώνη. Εμείς έχουμε συγκροτημένη και συγκεκριμένη πρόταση. Η αντιπολιτεύση γενικότερα, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την Καλαμάτα μπροστά στο Βασίλη Κοσμόπουλο, και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, έχουμε μιλήσει για την ανάδειξη όλου του παραλιακού μετόπου. Από την Δύση, από τις εκβολές του Παμίσου ποταμού, έχουμε δύο ποτάμια, τρία ποτάμια, τον Πάμισο, τον Άρη και τον Έδοντα, που μέναν ανεκμετάλλευτα, θα έλεγα,
σε άλλες πόλεις της Ευρώπης άμα, που έχουμε επισκεφτεί, έχουμε δει ότι τα ποτάμια αποτελούν πηγή ζωής, έπνευσης, αναψυχής, δραστηριοτήτων. Εμείς λοιπόν έχουμε τρία ποτάμια που οι εκβολές τους είναι σκουπιδότοποι, θα έλεγα, και εκεί εκβάλλουν μαζί με τα ποτάμια και τα ρέματα με ό,τι αρνητικό μεταφέρουν στη θάλασσα. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο για την παραλιακή ζώνη. Προσπαθεί λοιπόν κάθε φορά, βλέπουμε μικρές αποσπασματικές παρεμβάσεις, όπως ήταν η ανάδειξη μπροστά από την Εκκλησία της Ανάστασης. Είδαμε, τώρα βλέπουμε κατασκευή των πεζοδρομίων. Το βόρειο πεζοδρόμιο δεν υφίσταται πλέον. Βλέπουμε ότι ποδηλάτες, πεζοί, αυτοκίνητα, έναν αχταρμά το καλοκαίρι. Οι ενέξεις που γίνονται μεταξύ των ποδηλατιστών και των πεζοπόρων, πεζών, είναι τραγελαφικές. Θυμάστε ότι κάποια στιγμή πέρσι έκοψαν ένα κομμάτι και σε αυτό το κομμάτι ζήσαμε στιγμές λαπείρου κάλπου. Δεν θα ήθελα να είμαι σκληρός, αλλά πιστεύω η παραλιακή ζώνη, η ανάδειξη του Ναυαρίνου, η παρέμβαση του Ναυαρίνου δείχνει ξεκάθαρα την πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Είναι πολιτική του βλέποντας και κάνοντας, πολιτική των αποσπασματικών παρεμβάσεων, πολιτική να δούμε τη μικροπολιτική μας, να δούμε το κόστος το πολιτικό που θα έχει απέναντι στους πολίτες. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με τις αντιδράσεις, συμπεριφέρεται. Δεν χαράσει η πολιτική, δεν παίρνει. Έχουμε πει εκατοντάδες φορές για το πάρκινγκ που είναι απέναντι από το στάδιο. Από το 2009 έχουμε ξεκινήσει τις παρεμβάσεις, που τότε η Δημοτική Αρχή, δεν ήξερε ούτε καν υφίσταται. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ίδια κατάσταση παραμένει και σήμερα 12 χρόνια μετά, παρά τις όποιες θετικές εξαγγελίες. Λοιπόν, για μας η παραλιακή, το παραλιακό μέτωπο είναι ο οδηγός, είναι ο φάρος ανάδειξης της Καλαμάτας και φτάνει μέχρι και τη Μικρά Μαντίνια, θα έλεγα, γιατί και εκεί παρατηρούνται φαινόμενα όπως οι καθυστερήσεις, όπως το κυκλοφοριακό χάος του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο και είναι λυπηρό για την πόλη της Καλαμάτας. Θα έλεγα όμως, κύριε Στόπη, ότι ο Δήμος κατέθεσε προτάσεις σημαντικές. Πάνω από 60 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δεν είναι κάτι θετικό? Θετικό είναι. Το Αντώνης Τρίτσης το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Αντώνης Τρίτσης εν ζωή έγραψε ιστορία. Θυμάστε λοιπόν, όταν τον αποκαθήλωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είπε ότι ο Αντώνης έγραψε ιστορία. Του έμελε λοιπόν και μετά θάνατον αυτών του σπουδαίου πολιτικού της Ελλάδας να γράψει ιστορία. Βλέπουμε ότι επιπατός του επιστητού όλοι οι δήμοι της Ελλάδος το βάζουν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Εγώ είμαι δύσπιστος. Δεν λέω ότι καλή είναι η προσπάθεια να προσπαθεί να εντάξει έργα. Αλλά φανταστείτε, η Καλαμάτα προσπαθεί να εντάξει έργα 65 εκατομμυρίων, αν θυμάμαι καλά. Είναι δυνατόν κάθε δήμος 5 εκατομμύρια και να περάσουν στο Αντώνης Τρίτσης? Χρειάζονται 3 προϋπολογισμούς του ελληνικού κράτους. Είναι δυνατόν? Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ ακολουθούμε μια σύγχρονη πολιτική Μαυρογιαλούρου. Όπως ο Μαυρογιαλούρος περνούσε και έταζε παντού ότι θα φτιάξω γεφύρια, θα φτιάξω έργα, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, έτσι και τώρα σύγχρονος Μαυρογιαλούρος είναι να τα εντάξουμε όλα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Και υπάρχει εδώ μια διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις προμελέτες. Ο Βασίλης Κορμόπουλος με επιχειρήματα κατέδειξε ότι δεν θα πρέπει να κατασφαλίζεται το δημόσιο χρήμα με αδιαφάνεια, με αναθέσεις του συμμέτεχου. Ιάσον, θα μου επιτρέψει και μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Χριστόπουλο, επειδή είναι έμπειρος αυτοδιοικητικός, είναι χρόνια αυτοδιοικητικός και πολιτικό πρόσωπο στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για το καινούργιο νόμο που προωθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για νέο εκλογικό νόμο, για εκλογή δημάρχου από την πρώτη Κυριακή με 43% και κάτι, με πλειοψηφικό σύστημα. Ποια είναι η άποψή σας? Υπάρχει η απόφαση της πλειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου που είναι αντίθετη, που αντιδρά. Τελικά θα έπρεπε να προχωρήσει να συνεχίσουμε να μπει αναλογική? Κύριε Συνάπη, και εδώ είστε κάθαροι. Τοποθετηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι αλήθεια ότι η παρέμβαση της προηγούμενης κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την απλή αναλογική ήταν σε θετική κατεύθυνση. Όμως δεν έβαζε εκείνες τις δικλείδες, τις ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου να υπάρξει βιωσιμότητα αυτού του εκλογικού νομοσχεδίου.
Ήρθαμε τώρα ακριβώς το αντίθετα. Η Ελλάδα λειτουργεί λοιπόν, η νομοθεσία, οι κυβερνήσεις λειτουργούν ως εκρεμές. Πάμε από τη μία μεριά στην άλλη. Ήρθαμε λοιπόν με την καινούργια παρέμβαση της κυβέρνησης. Τι να κάνουμε, να φημώσουμε, θα έλεγα, τις ελεύθερες φωνές. Να φημώσουμε τους δημιουργικούς πολίτες κάθε πόλης. Η παρέμβαση αυτή έχει στόχο και σκοπό τον ασφυκτικό έλεγχο των δημοτικών αρχών. Είναι ξεκάθαρο ότι όσοι έχουν μηχανισμούς κομματικούς, για να είμαστε και μεταξύ μας ειλικρινείς, και τέτοιο μηχανισμό η κυβέρνηση δεν αφήνει περιθώρια καμία άλλη παρέμβαση. Προσπαθεί λοιπόν με τον έλεγχο των Δήμων να ελέγξει κατ' επέκταση και τους πολίτες. Δεν είναι αυτοδημιουργικό, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση. Δεν λειτουργεί στην απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων. Δεν δημιουργεί, δεν δίνει κίνητρα στους νέους επιστήμονες, στους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν κοινά. Δημιουργεί αίσθημα, θα έλεγα, απογοήτευσης. Δημιουργεί αίσθημα μη ενασχόλησης με τα κοινά. Και στην εποχή μας χρειαζόμαστε τους νέους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε τους νέους επιστήμονες που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αναγκάζονται να φεύγουν από την πατρίδα. Αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Βλέπουμε νέους επιστήμονες, μυαλά θα έλεγα, που μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα να φεύγουν. Έτσι συμβαίνει και με τον εκλογικό νόμο. Δεν δημιουργεί προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης, δεν δημιουργεί προϋποθέσεις αυτοδιοίκησης αλλά ετεροδιοίκησης. Δεν προσφέρει, και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ουσιαστικά η κατάργηση της τοπικής, θα έλεγα, εξουσίας της κοινότητας. Ποιος θα ουσιαστικά διορίζει προέδρους τοπικών? Τους διορίζει ο πρώτος συνδυασμός. Γιατί λοιπόν δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη στους ηττημότερους μας? Γιατί δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη στο κάθε δημότη και στο κάθε πατριώτη ξεχωριστά στην επιλογή του, αλλά προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε, προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε τη βούληση και τη θέληση των πολιτών? Είναι αρνητική εξέλιξη και πιστεύω και η ΚΕΔΕ, γιατί είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, θα πρέπει να ήταν περισσότερο, θα έλεγα, αρνητική σε αυτό το νομοσχέδιο, να καταθέσει συγκεκριμένες και συγκεκριμένες προτάσεις για την απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων, για τη δημιουργία θεσμού τοπικής αυτοδιοίκησης που θα αποτελεί βάθρο της δημοκρατίας, βάθρο της δημιουργίας, βάθρο της αποτελεσματικότητας. Είναι η εξουσία που είναι πλησίον στο δημότη, πλησίον στο πολίτη και θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά για την ανάπτυξη της τοπικής, μάλλον της περιφέρειας. Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία και εύχομαι τα καλύτερα για το κανάλι σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εμείς, Γιάννη, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το θέμα που συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Χριστόπουλο για τα έργα που εντάσσονται του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα Τρίτσης. Σχολεία ειδικής αγωγής, ΕΦΗ, συστήματα καθημερινότητας και σημαντικές μελέτες διεκδικεί ο Δήμος Καλαμάτας μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Ο Δήμος υπέβαλε τις τελευταίες τρεις προτάσεις που είναι πολύ σημαντικές για την αναβάθμιση της περιοχής στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε. Αυτές οι προτάσεις ήταν το ειδικό δημοτικό σχολείο που είναι 4.800.000, το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο όπως έχουμε πει δεν υπάρχει άλλο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, 6.800.000, μία πρόταση που αφορά το Smart Cities με ΕΦΗ συστήματα μέσα στην πόλη για να αυξήσουν την ασφάλεια στην κυκλοφορία των πολιτών, αλλά και αυτόνομους στήλους που είναι με πάνελ για να φωτίσουμε σημεία τα οποία δεν μπορεί να πάει εύκολα. Οι νέες προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμαρχος στο Υπουργείο Εσωτερικών αφορούν στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, εκπαίδευση του Δήμου, δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας, αλλά και ορίμανση μελετών για την υλοποίηση έργων. Συνεχίζουμε λοιπόν το σχεδιασμό μας. Έχουμε μπροστά μας και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αξιοποιήσουμε. Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε υποβάλει και το σχεδιασμό μας για το νέο ΕΣΠΑ και βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, ένα πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο, μεγαλύτερο όλων προφανώς, που και αυτό βασίζεται σε τέσσερις άξονες. Ο ένας άξονας είναι η πράσινη ανάπτυξη, ο δεύτερος άξονας είναι η ψηφιοποίηση, είναι η εκπαίδευση και τα επιδόματα, ο τρίτος κοινωνική πολιτική, ο τρίτος άξονας και ο τέταρτος άξονας
αφορά την ενίσχυση του ΑΕΠ της κάθε περιοχής μέσα από έργα μεγάλα που θα χρηματοδοτούν μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Συνολικά στους 13 άξονες του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, ο Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε 23 προτάσεις που αγγίζουν τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι τα έργα που θα υλοποιηθούν να μείνουν ως παρακαταθήκη στους κατοίκους του Δήμου Καλαμάτας. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Τρίτσης. Ωστόσο, Γιάννη, η εβδομάδα που μας πέρασε είχε και κινητοποίηση στην Καλαμάτα. Είχαμε μια κινητοποίηση της Επιτροπής Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μεσσηνίας. Κάποιους ανθρώπους που αποφάσισαν να πάρουν τις τύχες της δουλειάς τους, τις τύχες του κλάδου τους στα χέρια τους, και γιατί υπάρχουν ζητήματα. Έχει επηρεαστεί το επάγγελμα των επισκευαστών αυτοκινήτων από την πανδημία του κορονοϊού. Ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, της οικονομικής κρίσης. Έτσι λοιπόν, ωστόσο, να πούμε ότι δουλεύουν, είναι ανοιχτοί, αλλά δεν έχουν δουλειά. Αυτό είναι το θέμα, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ναι, δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή, αλλά δουλειά δεν υπάρχει. Είναι περιορισμένη η κίνηση, περιορισμένη η δουλειά που έχουν, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και τα προβλήματα αυτά και τα αιτήματά τους μετέφεραν σε παράσταση διαμαρτυρίας στον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο. Να δούμε τι είπαν. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν στην Αντιπεριφέρεια Μεσσηνίας μηχανικοί αυτοκινήτων, καταθέτοντας τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτή την περίοδο με το lockdown εξαιτίας του κορονοϊού. Πάνω από 80 μηχανικοί αναφέρουν πως έχουν φτάσει στα όρια τους. Ισχύουν τα μείωση των ενοικίων, αλλά υπάρχουν, και θα το πω εδώ, υπάρχουν όμως ζητήματα σε συναδέλφους, όπου σε επαγγελματική στέγη του ζητάνε το 100% του ενοικίου, παρόλο που σε αυτή τη φάση νομοθετικά δικαιούνται να βάλουν μειωμένο ενοίκιο. Τα βασικά προβλήματα είναι, όσον αφορά και ξέρουμε όλοι μας, και εμείς και εσείς, είναι η οικονομία. Και εμείς από αυτά τα μαγαζά ζούμε. Συν προσφέρουμε στο κράτος από αυτά τα μαγαζά. Θέλουμε λίγο να σκύψουν επάνω στα προβλήματά μας. Οι μηχανικοί αυτοκινήτων μίλησαν και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος τόνισε πως θα μεταφέρει τα προβλήματά τους στους αρμόδιους για να βρεθεί μια λύση. Και επειδή έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν λεφτά κεραίων προς την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., πάνε όμως σε πολύ συγκεκριμένες τσέπες. Προχωράμε για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε μόνοι μας, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας όσον αφορά το τι θα κάνουμε τα μαγαζά μας. Είναι το σπίτι μας, είναι τα πάντα το μαγαζί μας. Περίπου 80 μηχανικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τα συνεργεία τους μπορεί να μένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του lockdown, όμως η μειωμένη κίνηση φέρνει αρνητικά αποτελέσματα στον κλάδο. Λοιπόν, μακάρι τα αιτήματά τους να εισακουστούν. Εξάλλου γι' αυτό έκαναν και τη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Άσονα, όπως είδαμε, σημαντικά τα ζητήματα. Έχει προοπτικές ανάπτυξη Μεσσηνίας, όμως έχει προβλήματα. Έχει και αιτήματα ο κόσμος, οι δήμοι, οι παραγωγικές τάξεις. Είναι ζητήματα που παρουσιάζουμε εδώ στην ώρα Μεσσηνίας. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Στις 9 το βράδυ. Καλό σας βράδυ.